αυτό το σφράγισμα. Αν πρόκειται, ναι, αν πρόκειται, ναι, ναι, προσέξτε, αν πρόκειται, ναι, για ένα σύστημα ηλεκτρονικό, μικρό τσιπ ή μικρό, ένα μικρό κυκλωματάκι, είναι απίθανο να βρεθεί με οτιδήποτε, ούτε καν με ακτίνες έχει. Ναι, γιατί επειδή ο οργανισμός μας έχει τριχύρια, έχει οτιδήποτε, σπυράκια, ό,τι να είναι, αυτό θα είναι, ναι, ελιές, θα είναι τόσο ελάχιστο που ακόμα και αν υποβληθούμε σε ακτίνες ή σε μια αξονική τομογραφία, δεν θα φανεί τίποτα. Δεν είναι ένα σπάσιμο ή κάτι άλλο που μπορεί ένας γιατρός καν να το ανοίχνει. Σκεφτείτε λοιπόν με ένα πιστολάκι να σου καρφώνει ένα τέτοιο μικροβομβό με ένα μπαρκότ. Ναι. Είχαμε ένα παράδειγμα Γελάδας περίπου, ναι, η οποία έχω έχει... ένα παράδειγμα Γελάδας και λέει το εξής χαρακτηριστικό. Αγελάδες με ηλεκτρονική ταυτότητα από την εφημερίδα Βήμα. Μάλιστα. Το οποίο λέει χαρακτηριστικά, πριν το δούμε, λέει ότι στο εσωτερικό του κυλίνδρου τοποθετείται το μικροτσιπ, ποιου κυλίνδρου, μιας σύριγγας, μικρής σαν τρίχα, που αποθηκεύει τον κώδικα και αναμεταδίδει τις πληροφορίες. Η ηλεκτρονική ταυτότητα λειτουργεί χωρίς μπαταρία, αυτό που είπα προηγουμένως, αφού η ενέργεια παρέχεται από τη συσκευή αναγνώρισης τη στιγμή της σύνδεσης. Αυτό θα είναι... Κάθε ζώο, και αυτό θέλει λίγο μεγέθηση, είναι απίθανο που να φανεί, γιατί δείχνει, σαν σκίτσο, δείχνει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έναν επιστήμονα με μία γελάδα δίπλα και έχει μία σχισμή σαν να εισάγει μέσα. Ναι. Αυτό γίνεται στον υποδόριο της αγελάδας. Και τι μέγεθος έχει αυτό που είπα, όσο μία μύτη του μολυβιού. Ενός καλοξισμένου μολυβιού η μύτη, η άκρη. Είναι σαν να περνάει με σύριγγα μέσα. Ουσιαστικά με ένα μικρό πυροβολισμό θα γίνει. Έχει barcode, στοιχεία, τα πάντα. Είναι ένα μικροκύκλωμα. Ένα μικροκύκλωμα. Τα μικροκυκλώματα είναι πάρα πολύ μικρά. Άρα λοιπόν σε μια αγελάδα είναι η ταυτότητα με barcode όσο είναι μια μύτη του μολυβιού, βέβαια με κάποια χιλιοστά μήκος. Πόσο μάλλον στον άνθρωπο που είναι πολύ μικρότερο στο όνογκο από ότι είναι μια αγελάδα. Μπορούσαμε τώρα να δούμε κάποια παραδείγματα σφραγίσεως ανθρώπων. Ναι. Κάπου τα είχαμε, νομίζω ότι τα μπερδέψαμε όλα μαζί πάνω στο τραπέζι. Εδώ είναι ένα... Σας είχα δώσει μία σειρά πριν καθίσουμε, νομίζω, γιατί τα έχουμε μπερδέψει όλα. Ναι. Στους ανθρώπους, φυσικά λυπάμαι που το δείχνω με αυτό, γιατί είναι πολύ λυπηρό. Γιατί χρησιμοποιώ τους ανθρώπους χαρακτηριστικά σαν ζώα εδώ. Μάλιστα. Και για να μην μας, ίσως και ρατσιστικά, γιατί σε εμάς δεν θα είναι τόσο ρατσιστικό το σφράγισμα. Εδώ δείχνει αραπάδες, στους Αφρικανούς κάτω, που τους έχουν σαν τα ζώα. Μάλιστα. Εξάλλου αυτό φάνηκε και από την πώληση, αγροπώληση ανθρωπίνων οργάνων. Και δείχνει σφραγισμένο το κεφάλι. Σφραγισμένο κεφάλι, εξαιρεσμένα κεφάλια σε εμάς. Αυτό φυσικά είναι εμφανέστατο. Θα κάνουν εξαίρεση. Περισσότερα θα ήθελα να πω ότι ισχύει αυτό το σκίτσο που έδειξα με την αγελάδα. Που αναφέρει το βήμα. Ο άνθρωπος γίνεται πιο πολύ ζώο. Κοιτάξτε, γιατί ο άνθρωπος θα περνάει στον υποδόριο με τόσο ελάχιστο ανώδυνο τσίμπημα που δεν το νευρικό σύστημα δεν θα το αισθάνεται. Εδώ φυσικά προφανώς είναι από αυτούς τους αξιολύπητους συνανθρώπους μας κάποιες αφρικανικής χώρας που σε ένα ξερισμένο κεφάλι για να παίξουν ή για να πειραματιστούν έχουν βάλει και ένα πιστολάκι αναγνώρισης στοιχείων, όπως ακριβώς τα σούπερ μάρκετ που πουλάνε γιαούρτια και τα λοιπά με τα... Βρήκα με ένα άλλο παράδειγμα από το Palo Alto Times 3 Μαρτίου του 1981. Για εξηγήστε το μας αυτό. Στην πόλη αυτή... Ναι, όχι, αυτό είναι από τραπεζιτικά συστήματα. Έχουν εφαρμοστεί στις ΗΠΑ ότι όποιος δεν έχει ένα κώδικα τραπέζης δεν μπορεί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη τράπεζα για καμία συναλλαγή. Χαρακτηριστικά αυτό που πάρα πολλοί κόσμος έχει σφραγιστεί στο χέρι ή στο μέτωπο, συνήθως στο χέρι προς το παρόν, στην παλάμη, και αυτόματα χωρίς βιβλιάριο μπορεί να μπει μέσα. Εδώ λέει χαρακτηριστικά η δημοσίευση «Is your bank trying to tell you something?» και λέει Palo Alto Times 3 Μαρτίου 1981 με μια σφραγίδα στο μέτωπο να σημειωθεί ότι ο αριθμός του Palo Alto που εμφανίστηκε η διαφήμιση βρίσκεται στην περίφημη κοιλάδα Silicon Valley. Silicon Valley παρεμπιπτόντως είναι μια περιοχή που είναι το κέντρο
της παγκόσμιας κατασκευής μικροτσίπς. Να σου πω και κάτι άλλο όμως απάνω στο θέμα σφραγίσματος, για να μην σας φανεί περίεργο όλα αυτά για μια τράπεζα. Ήδη σε δίσκο, σε δίσκο των Αθηνών εδώ στην Κηφισία απάνω κτλ. Σύγχρονες δίσκο τώρα που πάνε η νεολαία μας πάει. Έχουν εφαρμόσει συστήματα πληρωμή εισιτηρίου μέσω σφραγίσματος. Δηλαδή κάθε νεαρός ή νεαρά που μπαίνει όταν μέσα, έρχεται σφραγίζεται. Με ένα αόρατο σφράγισμα περνάει μέσα, ώστε κατά την έξοδο, όπως είναι και η νεολαία έτσι βία και μπαίνει όλοι μαζί μέσα, φασαρία κτλ, σφραγίζεται αόρατος και κατά την έξοδο ελέγχεται μήπως περάσει κανένας τζαμπατζής. Οπότε αυτή τη στιγμή σε μία δίσκο, που σίγουρα είναι το πιο απλό θέμα, αυτό σας δίνω έμφαση για να μην σας φανεί περίεργο το πόσο θα είναι περίεργο ένα σφράγισμα εφόρου ζωής σημαντικό από μεγάλες υπηρεσίες και όχι από μια κοινή δίσκο που βρίσκεται στη λεωφόρο Κηφισίας, εντάξει. Μια άλλη εικόνα που βλέπουμε αυτό το σφράγισμα να περνάει στο μέτωπο είναι αυτή η εικόνα. Το Money System. Αυτό είναι η διαφήμιση για το... Φαίνεται να το δούμε μοντάζ κατόπιν. Δεν πειράζει. Αυτό είναι η διαφήμιση για το αχρήματη συναλλαγή. Δηλαδή, χαράσουν τον μπαρκότε εδώ. Αντί να έχει κάρτα, αντί να έχει ταυτότητα, το βάζει στο μέτωπο. Ναι. Κάπου είχα, δεν ξέρω, κάπου είχα τις δημοσιεύσεις. Αυτή είναι και ο στόχος να καταλήξουν. Όχι, κάπου είχα κάτι δημοσιεύσεις, οι οποίες λέγανε, δεν θυμάμαι που τις έχω ακριβώς, λέγανε για τις απάτες που έχουν γίνει μέσω των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην Αμερική, στη Γαλλία, σε άλλα κράτη της Ευρώπης. Και αυτό θα είναι μία δικαιολογία, ότι εφόσον είναι επισφαλές το μέσο μίας κάποιας ταυτότητας, το πιο σίγουρο μέσο είναι η σφράγιση στο χέρι. Μάλιστα. Είναι απλή λογική. Και ειδού έχουμε εδώ μια εικόνα από την Αφρική Φερρυππίν που έδωσαν ταυτότητα... από Σομαλία. Ναι, ή από ταυτότητα με 666 σε ένα μωράκι. Ναι, αντί για ψωμί. Αυτό δείχνει ακριβώς, με συγχωρείτε πατέρα Μανουήλ. Εδώ δείχνει ένα βραχιόλι στο χέρι του μωρού με 666, που δείχνει ότι το 666 δεν είναι δεμένο με το UPC ή με ένα barcode, αλλά για αυτούς υπάρχει ένα σύμβολο παγκοσμιότητας. Δηλαδή ένα σύμβολο όπως περίπου ήταν η τσβάστικα του Χίτλερ, ή όπως είναι ένα άλλο σύμβολο που δείχνει ένα άλλο, όχι εθνικό σύμβολο, ή ένα τεχνολογικό, μια τεχνολογική αναγκαιότητα, αλλά μια παγκοσμιότητα κάποιου συστήματος. Στην Αυστραλία... Φυσικά εδώ αντί να δώσουν ψωμί στους ανθρώπους, δώσανε βραχιόλι με 666 στο χέρι του παιδιού που είναι σχεδόν ποκάλο. Δεν είναι μόνο οι μαύροι που είπατε. Ναι. Εδώ σφραγίζονται Αμερικάνοι. Σφραγίζονται Αυστραλοί. Νομίζω και στους μαύρους θα είναι το πιο ανώδυνο, γιατί θα είναι εμφανέστατο με ένα βραχιόλι ή με ένα γραμμένο στο χέρι. Εδώ έχουμε Αυστραλούς. Σε εμάς θα είναι αόρατο. Σφραγίζονται στα χέρια και στο μέτωπο. Και Αμερικάνοι και Καναδέζοι και άλλοι. Σας είπα, στην Αμερική επίσημα υπάρχουν τράπεζες που επίσημα σφραγίζουν αόρατος για να είσαι μέλος. Το περιοδικό Φερρυππίν Asia Week αναφέρει ότι στην Αυστραλία γίνεται μια ενέργεια να σφραγίζουν τα βρέφη τα νεογέννητα με ένα barcode, το οποίο περνούν υποδορίως κατά από το δέρμα, το οποίο barcode τόσο ανεπαίσθητο, ούτε για το καταλαβαίνει το μωράκι που το περνούν, είναι πομποδέκτης και παρακολουθούν το βρέφος, μήπως δήθεν το κλέψουν, μπορούν να το σκοτώσουν. Το έχω ακούσει, δεν υπάρχει μόνο αυτή η απειλή. Νομίζω, ναι, και νομίζω ότι εκεί αποσκοπούν υπάρχει δίθεν, ολόκληρο κέντρο. Μια δικαιολογία δήθεν ότι έχουν σχέδιο να ελέγχουν το παιδί που θα πάει, αν θα πάει να παίξει, αν θα πάει στο μπαρ ή κάπου αλλού, να ξέρουν πού ακριβώς βρίσκεται ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι κάτι το πολύ φοβερό. Και να λένε ότι δεν θα μας χρειαστεί διαβατήριο, αφού θα έχει μια κηδούλα σαν μπαρκότ, περασμένο το μικρό παιδάκι μέσα στο, κάτω από το δέρμα του από τη στιγμή που γεννιέται. Δηλαδή βάζουν τα σχέδια για μια τέτοια παρακολούθηση του ανθρώπου που είναι πλέον απίθανη, ώστε να ελέγχεται από την ηλικία της γεννήσεως. Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Στην Αυστραλία υπάρχει και νομίζω ότι υπάρχει και ένα κέντρο ειδικό για την μεθόδευση αυτού και ένας καθηγητής, κάποιος Ρόμπερτ Ντίν, θυμάμαι καλά, είναι αυτός που έχει μεθοδεύσει την όλη οργάνωση αυτήν. Υπάρχει άλλος τρόπος για να ελέγχουν στα αεροδρόμια ή στα ταξίδια. Ναι.
Έχουμε αυτό το, στην, τον τρόπο ελέγχου. Αυτός ο τρόπος ελέγχους με την παλάμη που καταρχάς η δακτυλοσκόπηση είχε ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια στις μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή σαν να λέμε είδους CIA. Αλλά από εκεί και πέρα έχει τώρα εξαπλωθεί και έχει πάει σε, και σε τράπεζες και σε σούπερ μάρκετ και γενικά σε υπηρεσίες διάφορες με σκοπό ότι παράλληλα έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε αεροδρόμια της Αμερικής. Συγκεκριμένα σε δύο αεροδρόμια. Σε δύο αεροδρόμια, ναι. Και τώρα άκουσα σε μια μιλιά που είχα κάνει σε μια επαρχία. Νομίζω ότι θα πάει γενικά στο Κένεντι. Ότι τώρα δεν χρειάζεται λέει, να βάλουν το χέρι πάνω στην, στο μηχάνημα για να γίνει η δαχτυλοσκόπηση και την κάρτα ταυτοχρόνως ώστε να γίνει η ανίχνευση σαν ταυτίζεται το χέρι αυτό με τον κάτοχο της κάρτας. Αλλά περνώντας μέσα από τις θύρες μπορούν να ανοιχνεύουν τον μπαρκότ χωρίς να... υπάρχει η δακτυλοσκόπηση έχει την εξής έννοια ότι κάνει ένα validation, μια επαλήθευση αν αυτό που είναι γραμμένο στην κάρτα είναι ίδιο και το, η αναγραφή ή, του, ή τον, της εικόνας του δακτύλου ή της παλάμης. Αν υπάρχει σφράγισμα υποδόριο δεν υπάρχει λόγος καμία συγκριτικής έννοιας γιατί ήδη θα υπάρχουν το identity number, όπως λέμε, όπως λένε, ο αριθμός, ο αναγνωριστικός, θα είναι ήδη καταχωρημένος, δεν χρειάζεται κανένα χαρτί δηλαδή, για να πού οδηγούμε θα, εν τη περιπτώσει, και στις συγκεκριμένες καθημερινές συναλλαγές. Οι κάρτες θα μείνουν απλές κάρτες ή όχι, θα οδηγηθούμε είναι... σε αντικατάσταση των καρτών λόγω των κλοπών που αναφέρεται. Και πριν και των καρτών και λόγω της γι' αυτό πατέρα Εμμανουήλ όλες οι κάρτες αδιάφορα προελεύσεως έχουν κοινό χαρακτηριστικό ίδιο μέγεθος και μία μέλανα λωρίδα στο πίσω μέρος ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά δίνουν την έννοια ότι όλες θα καταλήξουν σε ένα κοινό παρανομαστή ή δεδομένη στιγμή θα έχουν μία κοινή γραμμή. Και μπορούν να φτάσουν λοιπόν στο σημείο να αντικατασταθούν από ακριβώς, χάραγμα στο χέρι, μπαρκότ στο χέρι. Η πρώτη σειρά είναι ότι θα αντικατασταθούν όλες υπό κοινής κάρτας που θα αντικαταστήσει όλες τις άλλες κάρτες. Γιατί σε όλες τις εκπομπές τονίσατε τι γίνεται με αυτό το καρτοβασίλειο, ότι κουβαλάει μια καρτελοθήκη ολόκληρη που λέει τάδε credit κάρτα, τάδε. Όλες αυτές, σαν διευκόλυνση, αφού έχουν και ίδιο σχήμα ή ίδια standards όπως λέγεται, ίδια δηλαδή στοιχεία κατασκευής και ίδιο το τυπικό μέρος θα καταλήξουν σε μια κάρτα. Αυτή η μια κάρτα θα φανεί αναξιόπιστη ώστε θα καταλήξουν σε ένα σφράγισμα. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα γενικό. Υπάρχει προοπτική στις ταμιακές μηχανές που δουλεύουν με ακτίνες λέιζερ και ανοιχνεύουν τον μπαρκότ να καταργηθεί η κάρτα και να χρησιμοποιηθεί το χέρι ή το μέτωπο? Στις ταμιακές μηχανές των μαγαζιών, των καταστημάτων φαίνεται λίγο μακρινό ακόμα διότι πρέπει πρώτον να καταργηθούν όπως είχαν πει στην περασμένη εκπομπή όλα τα μικρομεσαία. Στο εξωτερικό συμβαίνει αυτό. Εντάξει, ναι, στο εξωτερικό συμβαίνει όχι εκούσια. Δηλαδή όποιος θέλει γράφεται σε μία άλυσο καταστημάτων και ακολουθεί αυτή τη διαδικασία με γεια του με χαρά του. Προς το παρόν θέμα γενικό είναι το πληθυσμιακό, η εθνική ταυτότητα και τα ρέστα. Εγώ πιστεύω ότι δεν απέχουμε πολύ και από αυτή την εξέλιξη. Γιατί οι αποδείξεις που δίδονται από τα σούπερ μάρκετ αυτά φέρνουν και τις ενδείξεις αυτού που θα ακολουθήσει. Έχουν ένα F και ένα H. Μάλιστα. Που λένε ότι το εδώ χέρι, εδώ κεφάλι. Το F σημαίνει κάπου είχαμε μια τέτοια εικόνα. Το F σημαίνει forehead που είναι κεφάλι και το H είναι τα αρχικά της λέξης. Δηλαδή θα σκύβει το κεφάλι του κανείς σε μια απόσταση μερικά εκατοστά και σε μέτρα. Μπορεί ακόμα. Και να μην σκύβει. Μπορεί να το εντοπίζουν και από μακριά. Με ένα πιστολάκι. Ναι, από μακριά. Με ένα σύστημα ανίχνευσης δεν είναι πρόβλημα. Οπότε δηλαδή οδηγούμεθα σε κατά γράμμα εφαρμογή της προφητείας του Αγίου Ιωάννου. Εγώ, στο χέρι ή στο μέτωπο και το χάραγμα ότι μπαρκότ 666 χωρίς να κατηγορήσω κανέναν πιστεύω ότι ακούσια ή εκούσια η μεγάλη μάζα νομίζω ότι ακούσια οδηγείται εκεί και μερικοί οι ειδικοί σαφώς οδηγούν τη μεγάλη μάζα η οποία ακούσια εκούσια τους ακολουθεί. Ένα ερώτημα τώρα όλη αυτή η εξέλιξη μπορεί να έχει καμία δυσμενή επίπτωση στην ασφάλεια ενός έθνους? Αυτό το να είναι στην ασφάλεια στους έθνους δημιουργεί επίσης, το είχαμε πει από την πρώτη σειρά με τα ηλεκτρονικά μέσα καταχώρησης και είχαμε πει χαρακτηριστικά και είχατε φέρει και νομικούς νομίζω στο θέμα ότι αυτή τη στιγμή για να κλαπούν τα στοιχεία
των προσώπων και των ατόμων του ελληνικού κράτους πρέπει να διαρριχθούν χιλιάδες φοριαμοί και ντουλάπες όλων των, της ασφάλειας και των... Όταν όλα αυτά τα πράγματα μπουν σε ένα μαγνητικό σύστημα, το οποίο μάλιστα δεν χρειάζεται καν ούτε μια μαγνητική κασέτα ή κάτι να μεταφερθεί, αλλά με τηλεμετάδοση μπορεί να κλαπεί όλο το αρχείο του φακέλου του ελληνικού πληθυσμού. Μάλιστα. Συνεπώς, σαφώς και είναι τρομερή εθνική απειλή. Και την πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Και επειδή και το δίκτυο θα είναι διεθνές, η Ελλάδα δεν έχει δικό της δίκτυο, θα δένεται με ευρωπαϊκά δορυφορικά δίκτυα, άρα ανά πάση στιγμή μπορεί να το έχουν η Αμερική και ταυτόχρονα σαφώς το ΝΑΤΟ, και επειδή και η Τουρκία είναι σαν μέλος του ΝΑΤΟ, και η Τουρκία και οποιοδήποτε. Γιατί όχι και τα Σκόπια. Μια άλλη ερώτηση. Είναι και το αγαπημένο του παιδί. Συνυφασμένη με αυτή, αυτό που είπαμε. Οι ένοπλες δυνάμεις διατρέχουν κανένα κίνδυνο αν έχουν ταυτότητα ή κάρτα με παρκότητα? Οι ένοπλες δυνάμεις, καθώς και τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, δεν θα έχουν αυτού του είδους ταυτότητες. Δηλαδή δεν θα, καταχωρούνται στο κοινό αρχείο, το οποίο κινδυνεύει από οποιοδήποτε να κλαπεί. Και σε ένα αρχείο, σε μια κεντρική τράπεζα δεδομένων. Το αρχείο πατέρα Μανουήλ αυτό, για λόγους τεχνογνωσίας, δεν το κατασκευάζουμε εμείς. Θα είναι Ιαπωνέζικα μηχανήματα, Αμερικάνικα μηχανήματα, Γερμανικά μηχανήματα. Αυτοκίνητα δεν έχουμε εμείς. Συνεπώς, η υψηλή τεχνολογία και οι δορυφορικά και τα μέσα τηλεμετάδοση είναι Αμερικάνικα, Ιαπωνέζικα κτλ. Συνεπώς, ποιος θα μου ορκιστεί ότι ο κάποιος Αμερικάνος, δηλαδή, θα αγαπάει τους Έλληνες ώστε να μην κλέψει όλο το στοιχείο πληροφοριών και να τα πάρει? Εγώ λέω σε περίπτωση πολέμου έστω. Ένας αξιωματικός έχει μια ταυτότητα με barcode. Μπορεί να διακινδυνεύσει, να φωνευτεί, ή οι οπλίτες ή οι πολίτες. Να, άμα έχει ανείχνευση, μεγάλα... άμα έχει ανείχνευση, οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Γιατί έχουμε και συγκεκριμένες μελέτες αξιωματικών που λένε ότι είναι θανάσιμη απειλή για το έθνος. Μπορεί να εντοπιστούν οι αξιωματικοί που είναι και να χτυπηθούν. Για το θέμα στρατού καλύτερα να μην το τραβήξουμε, γιατί δεν θα μας φάει πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή θα κλείσει η εκπομπή απάνω σε θέματα ασφάλειας. Είχα ακούσει ότι ο Χίτλερ με μπαρκότ αναζητούσε τους Εβραίους. Από τότε δηλαδή θα υπήρχε. Το ευτύχημα για τους Εβραίους είναι ότι ο Χίτλερ τους μάρκαρε, αλλά δεν είχε τα μέσα. Γιατί αν είχε τα μέσα, δεν το λέω εγώ, υπάρχει χαρακτηριστική αναφορά αρχιραβίνου, δεν θα υπήρχε ίχνος δείγματος Εβραίου στον πλανήτη Γη. Θα τους είχε εξόδωσει. Ένα άλλο ερώτημα. Ναι. Προκειμένου να εκδοθούν οι νέες ταυτότητες, υπάρχει το θέμα θρησκεύματος, αναγραφής ή μη τελεία, ναι, η τελείας απαλήψου του θρησκεύματος. Εσείς βλέπετε κανένα κίνδυνο για το πρόσωπο και για το έθνος αν το θρησκευμα γίνει προαιρετικό ή τελείως σβήσει? Να σου πω αμέσως κάτι. Θα ήθελα μέσα σε μισό λεπτό μόνο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Τάχιστα. Αυτή τη στιγμή η πρώην Ιουγκοσλαβία σφάζεται. Σφάζεται και με τα λύπη μας παρακολουθούμε ότι ένα μεγάλος πληθυσμός και μάλιστα πολύ φιλέλληνο, όπως είναι ο πληθυσμός της Σερβίας, εκβιάζεται ή έχει γίνει κουρέλι όλη η Ιουγκοσλαβία με σφαγές με μία μερίδα μουσουλμάνων που είναι δεδομένη μειοψηφία. Τη στιγμή κατά την οποία μας μαρκάρουν όλους, ξέρουν όλα μας τα στοιχεία, μπορούν από εκεί και πέρα να διακινούν στοιχεία μειονοτήτων ή να κάνουν αλλαγές όπως θέλουν, τι σοβαρά προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στο έθνος? Και πείτε, εάν γράψουν, αν σβήσουν και το χριστιανικό ορθόδοξο με έστω και χι όμικρον και βάλουν άλλα στοιχεία μέσα, αυτό δεν δημιουργεί μια προϋπόθεση για μια αποπροσωποποίηση του προσώπου? Γιατί βασικό στοιχείο του ανθρώπου, του προσώπου, είναι το θρησκεύμα. Το χριστιανός ορθόδοξος, το είχα πει και με αναφορά μου και προς την ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, αφορά εθνική προδοσία, ειδικά το θέμα αυτό. Διότι αν στην Αμερική δεν έχει σημασία το θρησκεύμα, γιατί θα το πούμε με ομή γλώσσα, είναι ένας αχταρμάς πανθρησκείας, και δεν έχουν ούτε θέμα εθνικό κανένα, γιατί η Αμερική αποτελείται από Έλληνες, Τούρκους, Ιταλούς, Γερμανούς, Γάλλους, Άγγλους. Η Ελλάδα, η ύπαρξή της είναι το χριστιανισμός, ελληνισμός, που συνδέεται από την εποχή του Βυζαντίου. Yeah. Και είδαμε τα τρομερά προβλήματα με τις μειονότητες του Μπερίσα που έχει θέσεις εδώ να φωνάζει, των Τούρκων στην Ανατολική Θράκη,
Εγώ προσωπικά σαν Έλλην πολίτης θεωρώ το θέμα της διαγραφής του θρησκεύματος καθαρά θέμα εθνικής προδοσίας. Η δε δικαιολογία που λένε οτιδήποτε, όποιος θέλει θα γράψει και δεν ντρέπεται για το θρησκευμά του να το γράψει. Εγώ αν ήμουν μουσουλμάνος δεν θα ντρεπόμουν να γράψω το θρησκευμά μου, τιμή μου που θα το αναφέρω. Μάλιστα. Αν ήμουν βουδιστής, τιμή μου να το αναφέρω. Δηλαδή ό,τι πιστεύω, εκτός αν ντρέπομαι για αυτό που πιστεύω. Εδώ έχουμε λοιπόν την Καθολική της 16 Νοεμβρίου, πρόσφατη, η οποία έχει ολόκληρο άνθρωπο, μυστοδοξία και διακρίσεις. Ναι. Αναφέρει ένα συνέδριο που έγινε εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Από ένας οργανισμό ανθρώπινα δικαιώματα χωρίς σύνορα. Και μπήκαν με μανία αυτοί οι καθολικοί να καταργήσουν το θρήσκευμα. Γιατί ντρέπονται να γράψουν το θρήσκευμά τους. Και να φέρουν εδώ μια σειρά από επιχειρήματα, ψεύτο επιχειρήματα. Οι καθολικοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατηγορούν την Εκκλησία, πιέζουν την πολιτεία. Προσέξτε, μπορεί να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο παρά για καθολικούς. Τη στιγμή κατά την οποία η ουστάση του Πάπα σφάξανε 1 εκατομμύριο περίπου Σέρβους, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να μιλάμε για καθολικούς. Αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε ευχαρίστως για βουδιστές, να μιλήσουμε για μουσουλμάνους, να μιλήσουμε για Ινδιάνους. Δεν έχω καμία σχέση με καθολικούς, συνεπώς το τι θέλουν οι καθολικοί δικό τους πρόβλημα. Κάνουν μνήμα και του ευρωψηφίσματος, των 2 ευρωψηφισμάτων, που αυτοί προκάλεσαν των 2 ευρωψηφισμάτων. Και φυσικά συνεδριάστηκαν οι Εβραίοι, οι χιλιαστές και οι καθολικοί, παπικοί. Με συγχωρείτε, κάνετε λάθος. Στο Ισραήλ, κάπου έχω μια σχετική διάταξη, απαγορεύεται η μη αναγραφή του θρησκεύματος. Βέβαια. Στην πατρίδα τους. Σαφώς. Ναι. Βέβαια. Και εδώ μάλιστα επιστράτευσαν και 3 επιστήμονες, Φέδων Βεγλερής, Πάνος Μπιτσαξής, Ανδρέας Λοβέρδος, οι οποίοι με ανύπαρκτα επιχειρήματα. Εδώ είχα ασχοληθεί στο παρελθόν, στο κανάλι αυτό, σε επανειλημμένες εκπομπές και είχα μιλήσει ότι γιατί, τι τους καμία ενδιαφέρει. Παραβίαση του θρησκεύμα, της ελευθερίας συνειδήσεως δεν υπάρχει. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά ντρέπονται να γράψουν ότι είναι καθολική. Και κάνουν εδώ μία μνήμα, ας πούμε, ετοιμάτων να αναθεωρηθούν οι νόμοι. Δηλαδή, να συγγνώμη, να πατέρα Μανουή, δεν θέλει οι καθολικοί, δεν θέλουν να γράφουν ότι είναι καθολικοί. Ναι. Και άμα δεν θέλουν, τι διότι αποσκοπούν στον προσλητισμό. Γι' αυτό ακριβώς. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο να επεκταθούμε σε αυτό. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτή, αλλά είναι γελίο να μην θέλει κανείς να γράψει το θρησκεύμα του. Και ο σκοπός τελικά είναι να αποσυνδέσουν ελληνισμό. Θεωρώ προσωπικά σαν Έλλην πολίτης τη μη αναγραφή θρησκεύματος σαν εθνική προδοσία. Με απλά λόγια. Έχουμε ένα άλλο ερώτημα, επειδή βλέπουμε ότι τρέχει η ώρα. Ναι. Υπάρχει ο φόβος, υπάρχει απειλή χαράξεως του 666 στις δεδομένες κάρτες και ταυτότητες. Αυτό το είχαμε αναλύσει και την άλλη φορά. Το 666, αν είναι ένα barcode, ένα οποιοδήποτε barcode μορφής UPC, εύκολα μπορεί να τα ανοιχνεύσει οποιοδήποτε είναι έμπειρος. Ή και ακόμα και μη έμπειρος, επειδή χαρακτηριστικά, όπως έδειξα εκείνο σε μεγένθηση, μπορεί να δει τους συνδυασμούς και να καταλάβει τα 3 εξάρια. Σε θέματα όμως μαγνητικής καταχώρησης ή μαγνητικής ή worm laser, όπως είχαμε αναφέρει, δηλαδή καυστικής λέιζερ απάνω σε μία μαύρη λουρίδα φερίτου ή αντίστοιχης σύγχρονης CD καταχώρησης, δεν φαίνεται καθόλου. Μπορεί λοιπόν να έχει όσα 666 θέλετε χωρίς να μπορεί κανείς ποτέ να τα ανοιχνεύσει. Μάλιστα. Θα ήθελα εγώ να πω όμως, επειδή συνέχεια εγώ σε ρώτησα πολλά. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Μια σειρά από βομβαρδισμό πάλι ερωτήσεων. Να ρωτήσω, να σκεφτώ μια σειρά ερωτήσεων μάλλον και εγώ. Γιατί το 666 γενικά γίνεται ένας, όχι μόνο στην Ορθοδοξία, ένας παγκόσμιος άλλος. Γιατί μπορεί να χαρακτηριστεί το 666 σαν το σημείο του Αντίχριστου, όπως λένε οι χριστιανοί διεθνώς και όχι μόνο οι Ορθόδοξοι. Διότι αναφέρεται στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 13, στίχους 16 και 18, ότι όποιος δεν έχει αυτό το χάραγμα δεν μπορεί ούτε να ψωνίσει, ούτε να αγοράζει, ούτε να πουλάει. Συνεπώς δηλαδή, θέλετε να πείτε, είναι προκαθορισμένο, όπως είναι το σημείο του Σταυρού στους χριστιανούς γενικώς, έχει προκαθοριστεί το Ευαγγέλιο, το 666, στην Καινή Διαθήκη. Χίξη στίγμα, που σημαίνει με ελληνική αριθμή χίξη στίγμα, 666,
και με ολόγραφη απεικόνηση 600 ναι. λέξη, 60 λέξη, 6 λέξη. Τότε... Και με αραβική ρύθμιση 666 είναι το ίδιο. Ναι. Θα ήθελα τότε θα ήθελα, να πω εγώ, λοιπόν, ναι. να πω τι εκφράζει ότι... αυτό το 666. Ότι το 666, ναι. όπως ακριβώς το βλέπουμε μέσα στα βιβλία των Αγίων Πατέρων Φιλιππίνων, ο υπόλυτος. Ναι. Λέγει. Δηλαδή έχει πραγματική μετάφραση ή μας το λέει ναι. η βίβλος ή η Καινή Διαθήκη, αλλά νομίζω δεν ξέρουμε αν έχει μεταφραστεί κάτι. Βεβαίως, έχει, ναι. Το λέγουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ναι. και μικροί και μεγάλοι. Φερπίν, υπόλυτος, δύο παραδείγματα. Υπόλυτος και Ανδρέας Κεσαρίας να αναφέρω. Ιδές φραγής αυτού επί του μετόπου και επί της δεξιάς χειρός εστί ψήφος χίξη στίγμα. Το μεταφράζω. Ναι. Υπόλυτος λοιπόν. Που να από τους πιο παλιούς. Ιδές φραγής αυτού, η σφραγίδα αυτού ναι, ναι. του εχθηρίου Αντιχρίστου, επί του μετόπου και επί της δεξιάς χειρός εστί ψήφος, είναι δηλαδή αριθμός χίξη στίγμα. Ναι. 666. Ομοίως, Ανδρέας Κεσαρίας. Και το χάραγμα δε του ολεθρίου ονόματος του αποστάτου πάσην επιθύνει σπουδάσει. Ναι. Θα σπουδάσει να θέσει, να χαράξει το χάραγμα του ολεθρίου ονόματος του Αντιχρίστου. Σε όλους το χάραγμα του ολεθρίου ονόματος. Επομένως είναι χάραγμα. Συνεπώς, και όπως αναφέρει ο Μάρκος Σιώτης, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου, είναι σε μια μικρή μελέτη, χίξη στίγμα 666, ο αριθμός της ταυτότητας του Αντιχρίστου. Μάλιστα. Και ο Ανδρέας Θεοδόρου και άλλοι επιστήμονες. Άρα αυτού απαντήσατε ήδη στην ερώτησή μου γιατί πρέπει να το αποφύγουν. Ναι. Αν εξαιρέσουμε κάποιους ελαχίστους μόνον που δεν έχουν ενημερωθεί, οι πάντες αναγνωρίζουν ότι είναι πραγματικά το χάραγμα του Αντιχρίστου. Φυσικά τι εκφράζει θα πείτε. Ναι, όχι, ήθελα να πω και πώς ενεργεί. Τι δηλαδή, εκφράζει. Καλά μέχρι εδώ, εντάξει, ναι. είναι ένα σύμβολο, ένα χάραγμα. Μπορεί να ήταν εθνικό χάραγμα, μπορεί να ήταν πολιτικό χάραγμα. Μιλάμε τώρα για χάραγμα θρησκευτικό. Να πω δύο λόγια για το τι εκφράζει. Χωρίς και το πώς ενεργεί και το πώς θα ενεργεί. Ναι, χωρίς να αναφέρω πηγές πατέρων. Είναι σαν ένας αντισταυρός, σαν ένα αντιβάπτισμα. Είναι μια άρνηση του μυστηρίου, της σταυρικής θυσίας και της Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως λέγει συγκεκριμένα ο Ανδρέας Κεσαρίας, φανερώνει την επιμελημένη αμαρτία, δηλαδή την αύξηση και την επιμέλεια της αμαρτίας. Ο Ειρηναίος λέγει ότι στο Χ, δηλαδή 600, βλέπουμε την επί του Νόε τον κατακλυσμό της αμαρτίας. Και σήμερα πάλι κατακλυσμός αμαρτίας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν θέλετε να πείτε ότι θα είναι ένα σύμβολο θρησκευτικό αντίστοιχο κάποιου πολιτικού, παραδείγματος χάρη φασιστικού ή χιτλερικού, που βάζανε περιβραχιόνιο ή στο μέτωπο ή στο πηλίκιο ένα αγγιλωτό σταυρό. Συνεπώς, μια τέτοια δήλωση με το 666 είναι μια υποταγή ακριβώς. ή μια αποδοχή σε, από πνευματικής τώρα πλευράς σε αυτή την περίπτωση, που επιλέγεις το Σταυρό ή το 666. Και αφού ρωτήσατε για την πώς ενεργεί. Και ποιες είναι οι συνέπειες. Όπως τα όλα τα μαγικά σύμβολα ενεργούν με τη δύναμη δηλαδή, του. Δηλαδή σαν λέγαμε μαύρη μαγεία βουντού, μια κύριε και πίκερο, προσέξτε, εξαιτίας των γεγονότων που έχουν συμβεί. Και το έχουν αναφέρει οι εφημερίδες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα λοιπά, με μάγους στα σχολεία, με τόσα προβλήματα. Στην Κρήτη, εδώ στην Αθήνα, νεκροκεφαλές, οτιδήποτε. Και κάπως ο κόσμος έχει ποτιστεί αυτόν τον καιρό με προβλήματα μαύρης μαγείας. Όπως ακριβώς τα μαγικά σατανικά σύμβολα έτσι και αυτό παραπάνω από κάθε άλλο σύμβολο. Και οφείλω να κάνω μια αντιδιαστολή ενεργίας χάριτος και ενεργίας σατανικών δαιμονικών συμβόλων. Και το 666. Ενεργεί από μέσα, διότι το θέλει να αντιδεχτεί την χάρη ο άνθρωπος. Το κάθε μαγικό σύμβολο και αυτό το σατανικό σύμβολο, το 666, το χάραγμα του Αντιχρίστου, που κρυπτογραφεί το όνομα, τον χαρακτήρα, το έργο, τη φιλοσοφία, τα πάντα, το βέλιγμα της ενημόσεως που φέρνει ο Αντίχριστος, αυτά δεν ενεργούν έτσι ακούσια. Και ποιες είναι οι συνέπειες, αν κάποιος το πάρει. Ενεργούν πιεστικά εκ των έξω. Τροπαδινά, όπως γίνεται με την μαύρη μαγεία. Με μια μαγεία την οποία κανείς δεν θέλει αλλά επηρεάζεται εφόσον του κάνουν τα μαγεία. Και ποιες είναι οι συνέπειες, θα είναι δηλαδή αυτές οι συνέπειες. Λύει των Χριστών στον Χριστιανό. Μάλιστα. Τον αποχριστοποιεί, τον εξομοιώνει με τον Αντίχριστο και φέρνει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου το βέλιγμα αυτό της ερημόσιος. Επομένως, καταργείται το πρόσωπο, καταργείται η ταυτότητα του ενός χριστιανού. Συνεπώς, θέλετε να πείτε, με συγχωρείτε, ναι, ότι το 666 θα χαράσετε, αδιάφορα που ταυτότητα ή οπουδήποτε,
και θα επιδεικνύεται σαν σφραγίδα αντιχρίστου και γνώρισμα του εμπορευτέου, όπως μας είπαν και οι πατέρες και ο Εφραίμος Σύρος. Ναι. Γνώρισμα του εμπορευτέου. Ώστε να αγοράσει κανείς και να πωλήσει, πρέπει να έχει κάρτες, να έχει τον barcode, να έχει το, και το συνδυασμένο σαν προθεματικό το 666. Μια άλλη ερώτηση, σας κουράζω, τα έχετε αναλύσει πολλές φορές αυτά σε εκπομπές. Θα ήθελα να πω, μόνο αυτό είναι χάραγμα. Δηλαδή, ένα ενδεικτικό στοιχείο του 666 θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα σε δεδομένο θέμα. Δεν είναι μόνο αυτό χάραγμα. Ήδη τέτοια χαράγματα. Υπάρχουν πολλά χαράγματα, πνευματικά, ηθικά, εσωτερικά και εξωτερικά. Εσωτερικό χάραγμα είναι η δέσμευση της βουλήσεως του ανθρώπου, της θελήσεως και η κίνηση στο κακό και η ακινησία στο αγαθό. Ναι. Αυτό είναι χάραγμα εσωτερικό. Εξωτερικό είναι πλην το 666 όλα τα άλλα σατανικά μαγικά σύμβολα που είδαμε, όπως είπατε, ότι πλεονάζει σήμερα αυτή η μαγική, σατανική, θα λέγαμε, κουλτούρα. Θα πείτε δηλαδή ότι απάνω στα θέματα της ταυτότητάς μας ή σε άλλα στοιχεία που αφορά την προσωπικότητά μας ή τον εαυτό μας, δεν μας ενδιαφέρει μόνο το 666 αλλά και τυχόν τα άλλα καβαλιστικά κλπ. Σύμβολα που μπορεί να υπάρχουν. Τα πάντα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα εγώ. Ναι. Πού αποσκοπούν όλες αυτές οι μεθοδεύσεις? Μας δίνουν συγκεκριμένα τώρα, χωρίς να το θέλουμε, κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, ετοιμάζουν τις ταυτότητες, ειδικές λωρίδες, γραμμοκοσμήματα, ίνες, που και στις ίνες μέσα μπορεί να υπάρχουν από κάποιες ειδικές ίνες που περνούν χιλιάδες μέσα μηνύματα και αντιστρόφως που μπορούν να είναι από, και να μας εχμαλωτήσουν σε κάποια κέντρα παρακολουθήσεως. Πού οδηγούν όλα αυτά? Νομίζω ότι αυτό ήδη έχει απαντηθεί. Νομίζω ότι ήδη έχει απαντηθεί για τον εξής λόγο. Διότι καθοδόν καθώς μιλάγαμε, είπαμε ότι όλα αυτά έχουν κοινό χαρακτηριστικό ορισμένα στοιχεία, όπως τη λωρίδα την οποία υπάρχει, κάθε είδους ταυτότητα, ώστε τελικά να οδηγήσουν σε μία συγκεκριμένη μοναδική νούμερο, αυτό που είπατε, ή ΕΚΑΜ ή ΑΜΚΑ ή διεθνής παγκόσμιος κώδικας ατόμου. Δηλαδή σε μια υπερδικτακτορία, σε μια υπερδικτακτορία, όπως σε ένα ολοκληρωτισμό που θα είναι πολιτικός, κοινωνικός, ρομποτοποίηση ανθρώπου, τηλεκατευθυνόμενος άνθρωπος. Και μπροστά σε αυτή την απειλή εμείς... Κινήσεων ταξιδίου που κινείται ο καθένας που πάει, γενικά ψυχοσωματικής καταστάσεως υγείας και κάθε τι που αφορά τον άνθρωπο σαν ένα τέλειο πιόνι σε μια παγκόσμια σκακέρα. Ακόμη απειλούν και την θρησκεία μας, να μας αποπροσανατολίσουν, και βλέπουμε ότι μας φέρνουν εδώ στην πατρίδα μας έναν μουν με την Εύα του. Αυτό είναι σε δημοσίευμα προχθεσινό, ναι. Βλασφημία της Παναγίας, η νέα Εύα, δηλαδή αντίχριστοι, ψευδόχριστοι, όλοι αυτοί θέλουν να παρελάσουν από εδώ, να θέσουν κανόνες, όρους, διδασκαλίες, να γίνουν νέοι χριστοί. Όλα αυτά λοιπόν τα φρούτα της νέας εποχής μας απειλούν. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω και με ένα άλλο τρομακτικό γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα στο Βαλπαρέσο, στην Αμερική. Σε ένα κομπιούτερ βγήκε στο Βαλπαρέσο, βγήκε ένας σατανάς. Όταν τα κομπιούτερ λοιπόν τα ακουρδίζουν να λειτουργούν με 666 και αυτό να υπηρετούν τον αντίχριστο, είδου λοιπόν και ένας σατανάς που βγαίνει μέσα από... Όχι, αυτό φαίνεται τρομερά αστείο, όσο και να είναι αυτό. Μέσα από... Να το δω, αν επιτρέπετε να το δω. Δεν είναι... έχουμε χρόνο, μας πέρασε ήδη, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Μάλιστα. Πού θα καταλήγαμε λοιπόν εμείς να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα? Μάλιστα. Μετά από όλα αυτά, δηλαδή μας ετοιμάζουν ότι μια υπερδικτακτορία αντίχριστη, σατανική, που θα ελέγχουν το άτομο, τα έθνη, τους λαούς, τις κοινωνίες, τα πάντα, από σφαιρικότατα, χωρίς να υπάρχει στιγμή να ξεφύγει κανείς στο χιλιόστο. Πώς θα τοποθετούμε εμείς σε αυτά τα πράγματα? Επειδή όλα τα συμπεράσματα θα είναι δικά σου, όπως είχαμε πει και κάναμε μια κίνηση, εγώ μόνο ένα πράγμα θα πω για 10 δευτερόλεπτα, αν με επιτρέψετε. Θέλω να πω το εξής, ότι όλα αυτά τα θέματα στην αντίδραση, στην αντίσταση, αφορούν το κάθε άτομο μεμονωμένα. Και θέλω να δώσω και αυτό μήνυμα, ότι οι κάθε κυβερνήτες και οποιοδήποτε είναι απάνω, που μπορεί να εκβιάζεται ή να πιέζεται, πολύ τον βοηθάμε όταν τα άτομα της κοινωνίας αντιδρούν απάνω σε ορισμένα θέματα. Λοιπόν, το πρόβλημα μας είναι τώρα. Συνεπώς, το συμπέρασμα δικό σας. Οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης διανέμονται. Έχουν barcode, έχουν και άμκα. Φακέλωμα και ίσως και χάραγμα του αντιχρίστου. Είναι δυνατόν να δεχτούμε τέτοιες κάρτες εμείς? Μετά, οι ταυτότητες αναγγέλλεται ότι θα δοθούν από 1η Ιανουαρίου.
δεν άλλαξε τίποτα. Παραμένει και η εκκρεμότητα για το θρήσκευμα. Παραμένουν οι προδιαγραφές με τα γραμμοκοσμήματα, τα σχήματα, τη σύριδα στο σύστημα, με τη λωρίδα, με τα φακελώματα, με όλα αυτά. Γιατί περιφρονείται λοιπόν ο ελληνικός λαός, ρωτάμε. Και την Εκκλησία λοιπόν παρακαλούμε και την προκαλούμε. Δεν θα ενημερωθεί ο λαός? Ή θα τον φέρουμε πρώτα τελεσμένο γεγονότος να πει «Α, δεν μας ενημέρωσαν, τι κάνουν οι κληρικοί, τι κάνουν οι επίσκοποι». Λοιπόν, δεν πρέπει να γραφτεί ένα ενημερωτικό δελτίο, έστω τετρασέλιδο, να δοθεί στους πιστούς, έστω που θέλουν να προφυλαχτούν από αυτές τις παγίδες. Δεν πρέπει να γίνουν ομιλίες. Δεν πρέπει να γίνουν... Μα, για τις νέες εξελίξεις, κάρτες δίδονται και κανείς δεν ενημέρωσε. Και δυστυχώς κάποιοι που θεωρούνται ως θρησκευτική συλλογή, τώρα αγωνίζονται μόνο για μεγάλους θρόνους δεσποτικούς. Και έχουν εγκαταλείψει τα εθνικά, τα θέματα της ταυτότητας, τα θέματα των καρτών. Τα έχουν εγκαταλείψει τελείως. Γίνονται τη στιγμή αυτοί που τα αγνοούν και εγκαταλείπουν τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, είναι θέμα ομολόγιας πίστεως. Είναι θέμα πώς θα αντιδράσουμε και από νομικής πλευράς. Θα αρνηθούμε τον ΑΜΚΑ, ναι ή όχι? Θα αρνηθούμε τον ΕΚΑΜ που κρύβεται μέσα στις λωρίδες, ναι ή όχι? Θα αρνηθούμε αυτά τα στοιχεία τα οποία θέλουν να μας φακελώσουν και να μας έχουν στα χέρια τους οι αντίχριστοι, ναι ή όχι? Έχουμε νομική προστασία? Έχουμε συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα? Θα τα υπερασπιστούμε εμείς, ναι ή όχι? Και τελικά θα ξεπεράσουμε αυτόν τον αποπροσανατολισμό στον οποίο μας ρίχνουν οι σιωνιστές και όλοι οι αντίχριστοι να μαλώνουν θρησκευτικοί σύλλογοι και εκκλησίες και οργανώσεις? Ειδού το αποτέλεσμα της σφήνας που έβαλαν οι αντίχριστοι. Μαλώνουν οι πρώην φίλοι μας και συνεργάτες μας στους αγώνες, τώρα γίνονται εχθροί μας, εμάς τους φεκούν, εμάς κυνηγούν, αντί τον Αντίχριστο, αντί τις μεθοδεύσεις του Σατανά. Αντί να φτηριάζουν τα χαράγματα και κάρτες και ταυτότητες που διανέμονται. Εγώ θα ήθελα να προτείνω στους... και να κλείσω σε μισό δευτερόλεπτο. Σε μισό λεπτό. Η Εκκλησία μας οφείλει να κινητοποιηθεί και να ενημερώσει όλο τον λαό. Υπεύθυνα και συγκεκριμένα. Ένα δεύτερο. Οφείλουμε να ξεπεράσουμε αυτή την διχόνοια και την διαίρεση, να ενωθούμε και να αγωνιστούμε για πατρίδα, για ορθοδοξία, για αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Να μην πάρουμε κάρτες με μπαρκόδ και ΑΜΚΑ, να μην πάρουμε ταυτότητες αντίχριστες. Και τελικά, με ομοψυχία και αγωνιστικότητα, να δώσουμε το παρόν στα μεγάλα μας εθνικά και πανορθόδοξα θέματα. Αγαπητοί τηλεθεατές, εν ολίγης κλείσαμε έναν κύκλο με τις 6 αυτές ομιλίες και δώσαμε μια σφαιρική ενημέρωση. Ας αγωνιστεί ο καθένας μας με πλέον το χέρι στην καρδιά του. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Χαίρετε.